Ακούσε σάρε του σαμού τα θλιβερά ματάτα. Ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιθιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά πουλώ και με ανημένο. Ύστερα να ξενιτευτώ πολλά μακριά να πιέτω. Θα σ' αποχωριστώ και πώς θα σου μακρινώ και πώς θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό με κοινό. Κατέχω το κι ο κύρις σου γρήγορα σε παντρεύει. Ριγόπουλα, φετόπουλο, σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου. Νικούντινε τη γνώμη σου κι αλλάζει όρεξή σου. Μια χάρια φέτρα σου ζητώ κι εκείνη θέλω μόνο. Και μετακίνει ολόχαρος τη ζήση μου τελειώνω. Σαν υπιστολιστής, σαν παντρεμένη αλλάξεις. Μα να δακρυώσεις και να πεις ρωτώ κρυπέ καημένα. Ας σου τα σάλεις μόνησα τα θέλες βιωδεμένα. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμαρα σου λόγια παθάγια σε να με πονεί η καρδιά σου. Που βρε τα αρμάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα κι όπου πολλά σ' αρέσα και διάβαζε τα αθόρυγα κι ανάθη μου και μένα πως με ξορίσανε μακριά και πήγα για τα ξένα. Τότε σου πουν αποθανά λυπήσουμε και κλάψε και τα τραγούδια που βγαλάμε στη φωτιά τα κάψε. Που τσαπάω και βρεθώ κι ό,τι καιρό κι ας ζήσω βάζω σου άλλη να μη δω μη δε να αντραμίσω. Κι ας τάξω κάκο ρίζικος πως δε σιγά ποτές μου ένα χερά. Γιώργο μου καλημέρα, βρισκόμαστε εδώ στο νησί της Κο. Πραγματικά η φωνή σου με τον Ερωτόκριτο που ακούσαμε αυτή τη στιγμή εδώ στην πλατεία του νησιού. Ποιος είναι αυτός που θα περάσει και δεν θα έχει πλαγεί πραγματικά με την ωραία σας φωνή. Αλλά πείτε μου γιατί στο δρόμο να τραγουδάς και όχι σε ένα κέντρο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο δρόμος με εκφράζει. Ο δρόμος είναι ο δάσκαλός μου. Τον αγαπάω το δρόμο, ρε παιδί μου. Και μόνο αυτό αναζητώ το δρόμο. Δηλαδή στα κέντρα δεν με νοιάζει τόσο, δεν με νοιάζει στα μαγαζιά. Θα τύχει καμιά φορά, θα παίξω και σε κανένα μαγαζί. Είναι το καλύτερο νεκτάρι. Αλλά ο δρόμος νιώθω ελευθερία. Αυτό το έχουμε δει και στα
στα παιχνίδια που παίζουν στην τηλεόραση, που πάνε παιδιά του δρόμου και τραγουδάνε, όπως ναι. το X Factor ναι. και άλλα διάφορα, και τους βλέπουμε να βγαίνουν και στους ημιτελικούς. Ναι. Είναι πολύ ωραίο, άρα η φωνή σας πρέπει να ακουστεί. Πρέπει δεν να αναδειχθεί. Όμως, δεν έχω σκοπό να πάω ούτε σε X Factor, ούτε σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Με ενδιαφέρει να βγαίνω να παίζω μουσική. Να γυρίσω, γυρνάω την Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. 2 χρόνια έχω ξεκινήσει και γυρνάω την Ελλάδα με τη μουσική. Έχουν φτάσει στα αυτιά κάποιου καλλιτέχνη, αυτή η ωραία ναι, η φωνή ναι, ναι, σου. Πολλές φορές. Πολλές σου έχουν πει κάτι, κάποια συνέχεια, πρόταση. Ναι, 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 συνέχεια. Άρα έχεις προτάσεις. Έχω διάφορα. Ναι. Άρα προτιμάς. Απλά τώρα προτιμάω, θέλω ελευθερία, θέλω να γυρνάω, δεν θέλω δηλαδή δέσμευση. Δεν θέλεις ακόμα. Όχι. Okay. Άρα θέλεις να δίνεις την ωραία σου φωνή και στους περαστικούς που κάποιοι δεν μπορούν να πάνε στα νυχτερινά κέντρα και να ακούν αυτή την καταπληκτική φωνή σου έστω και στο δρόμο. Εντάξει, ναι, ευχαριστώ για το. Πραγματικά με εντυπωσίασε η φωνή σου. Να σε καλά. Θα μείνεις κι άλλο στο νησιτισκό. Θα κάτσω καμιά 10 μέρες ακόμα. Και μετά, μετά θα πάω στη Ρόδο. Μετά Ρόδο. Ρόδο, ε. Ναι. Άρα ταξιδεύεις πολύ συχνά το καλοκαίρι και πας σε διάφορα. Ταξιδεύω, ναι. Γενικά και το χειμώνα ταξιδεύω. Τώρα λόγω της κατάστασης έκατσα στην Κρήτη. Αλλά γενικά ταξιδεύω. Ναι. Εγώ θα χαρώ να ακούσω ξανά τη φωνή σου και στους επόμενους μήνες εδώ στο νησί, αφού ακόμα η καλοκαιρινή σεζόν έχει αρκετούς μήνες. Θα ήθελα να σε ακούσω άλλη μια φορά εδώ. Ευχαριστώ. Θα με ακούσει τώρα εδώ στο λιμάνι, κάπου θα είμαι. Σε εύχομαι καλό ταξίδι. Και πάντα αυτή η φωνή να είναι τόσο καλή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 40 να τα μοιραστούν, τα όμορφα σου κάλλη, όλες θα γίνουν όμορφες και όμορφη θα σε πάλι. Όλα αυτή η μαντιλάδα τώρα είναι για μένα. Για σένα είναι, ναι. Να είσαι καλά Γιώργο μου, χαίρομαι. Γιώργο μου θα σε ρωτήσω κι άλλο. Πας και στα άλλα χωριά, έχεις πάει και στα άλλα χωριά μας εδώ στο νησί. Πήγα μόνο, εχθές πήγα στην Καρδάμενα, πήγα για λίγο και στη Ζιά. Εκεί πώς είδες τον τουρισμό? Εντάξει, έχει πολύ κόσμο ο τουρισμός. Αλλά εγώ δεν παίζω για τους τουρίστες, εγώ παίζω για άλλο τον κόσμο. Ναι, αλλά όμως βλέπω ότι σε θαυμάζουν και οι τουρίστες, κάθονται και ακούνε τη φωνή σου. Εντάξει, ναι, ναι, τυχαίνει. Απλά δεν καταλαβαίνουν οι τουρίστες. Τι λέω. Δεν έχει σημασία. Ο στίχος έχει δύναμη. Εγώ όμως που έκανα 2-3 νοήματα εδώ, μου είπαν κουνώντας το κεφάλι, χωρίς και να καταλαβαίνουν ότι είσαι προφανώς τέλειος. Εντάξει, ναι, ναι. Μπράβο, Γιώργο.